Και φίλοι, καλή χρονιά. Εύχομαι να είναι ευλογημένη για κάθε έναν από εσάς, για την οικογένειά του και τα παιδιά του, για τις δραστηριότητες του, για ό,τι κάνει που είναι χρήσιμο στον ίδιο, στους οικείους του, στους αγαπημένους του, στην οικογένειά του και φυσικά στην κοινωνία. Και αν είναι δυνατόν να προσθέτει ένα λιθαράκι για το καλό της χώρας μας. Έχουν περάσει πολύ λίγες ώρες, δεν έχει κλείσει 24 ώρες από την ώρα που ορκίστηκε ο νέος Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνωρίζει αρκετά η ελληνική κοινή γνώμη. Έχει μια μεγάλη προσωπική πορεία στην πολιτική, 40 με 47 χρόνια ενεργούς απασχόλησης με τα κοινά. Έχει ένα ιστορικό που καλό είναι να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε. Θα αναφέρω 2-3 πράγματα έτσι απλώς για να έχουμε μνήμη, διότι το όπλο ενός λαού, του κάθε λαού, είναι η μνήμη του και η αναφορά και η αναγωγή του στην ιστορία. Μισό λεπτό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μας διαφεύγει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, άνθρωπος του συστήματος, του βαθαίου συστήματος, του βαθαίου κράτους, Deep State, είναι ο άνθρωπος, όπως ορθώς μας υπενθύμησε, ο φίλτατος φιλόσοφος και από τους ανθρώπους που θα μπορούσα να πω αποτελούν κεφάλαιο στην Εθνική Ιστορική Συλλογική Μνήμη, ο Χρήστος ο Γιαναράς, με άρθρο του στις 11 Νοεμβρίου, στην Καθημερινή, που μας θυμίζει ποιος είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο συγκεκριμένος Αμερικανός Πρόεδρος. Ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ο οποίος άναψε το πράσινο φως για τους βομβαρδισμούς στη Σερβία με υπουργό τη Μαλτίν Μπράι και όλο το προσωπικό του βαθαίως αμερικανικού κράτους, Βόρεν Κρίστοφερ κλπ. Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, Μακαρίτη. Το ένα είναι αυτό. Αναζητήστε το άρθρο, θα σας δώσουμε και εμείς την πηγή. Το δεύτερο όμως που είναι άγνωστο σχετικά, ή μάλλον άγνωστο και θα μπορούσα να πω θέλω να αποφεύγω ενώπιόν σας βαρύγδουπες λέξεις που έχουν χάσει την έννοια και την ουσία τους, λέξη αποκάλυψη, όμως θα μπορούσα να πω ότι είναι πραγματικά μια αποκάλυψη. Είναι αυτή η επιστολή, την οποία υπέγραψε ενώπιον πολλών εκπροσώπων της ελληνικής κοινότητας στη ΣΥΠΑ και πιο συγκεκριμένα στην ΟΑΣΚΟΝ στις 22 Σεπτεμβρίου του 2010. Θα το αναρτήσω και στην προσωπική μου σελίδα, αλλά έχει σχετικό ρεπορτάζ και θα έχει και η πρωινή. Αυτή η συνάντηση είχε γίνει ενώπιον του Δημήτρη Χριστόφια, του Αρχιεπισκόπου, τότε Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου, Τρακατέλη, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ δίνει μια υπόσχεση. Εάν ποτέ γίνω ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν θα ξεχάσω την Κύπρο, όπου Κύπρος, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ελλάδα. Θα το δείτε και μάλιστα μεταφρασμένο για όλους αυτούς οι οποίοι μπορεί να μην έχουν καλή πρόσβαση και γνώση της αγγλικής. Ξαναλέω, δεν έχουν κλείσει 24 ώρες από την ορκωμοσία όπως την είδατε στις οθόνες σας του νέου Αμερικανού Προέδρου, του 46ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Τζο Μπάιντεν. Δεν συνηθίζω να υποβάλλω
αυτούς που με εμπιστεύονται είναι τους χειραγωγώ, είναι τους καθοδηγώ. Θέλω απλώς να υπενθυμίσω τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ορκίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν και οι φωτογραφίες είναι εύγλωτες. Μία σιδερόφρακτη Ουάσιγκτον με περισσότερους από 25.000 πάνοπλους άνδρες της εθνικής φρουράς της πόλης και περισσότερους από 20-25.000 στα περίχωρα, στα σύνορα της πόλης, στις εισόδους, στις εξόδους. Μιλάμε για περίπου έναν στρατό πάνω από 50.000 άτομα. Όπως είδατε, έλειπε ο πολίτης, έλειπε ο λαός, αυτός που επισφραγίζει την τελική ετοιμιγωρία του λαού σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Μέχρι τώρα στο δυτικό πολιτισμό αυτό ήθιστε. Δεν έχουμε ακόμα νόρμες και πρακτικές είτε ολοκληρωτικών θρησκειών, όπως είναι το Ισλάμ, είτε ολοκληρωτικών διακυβερνήσεων, όπως είναι η Κίνα. Οι συνθήκες όμως κάτω από τις οποίες ορκίστηκε ο Τζο Μπάιντεν έρχονται και δένουν άρρηκτα με αυτό που προηγήθηκε όχι από τις 3 Νοεμβρίου, από τον Αύγουστο του 2020 μέχρι την νύχτα της 3ης Νοεμβρίου, που θα μπορούσε πράγματι να παρομοιαστεί ως μια νύχτα η οποία άλλαξε την ιστορία της σύγχρονης Αμερικής. Έχω γράψει σε μια σειρά άρθρων με τίτλο «Quo Vadis America», τα οποία γράφτηκαν από τα ξημερώματα της 3ης Νοεμβρίου μέχρι και της 16 Νοεμβρίου, όπου τα μίντια ανακήρυξαν πρόεδρο. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στις 3 Νοεμβρίου το βράδυ, μετά τις 7.30, όταν κλείνουν οι κάλπες, ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος, εκλεγμένος Αμερικανός Πρόεδρος, με τη λαϊκή ψήφο και με το θεσμικό σύστημα των πολιτών της Αμερικής, ζήτησε να κλείσουν οι κάλπες. Οι κάλπες στην πραγματικότητα δεν έκλεισαν ποτέ. Έκλεισαν μετά τις 16 Νοεμβρίου, όπου και επίσημα αποδέχτηκε ο Τζο Μπάιντεν στους ώμους του το βάρος που του αναπέθεσε το βαθύ αμερικάνικο κατεστημένο, τη διακυβέρνηση της Αμερικής. Ως τότε τι είχαμε, ως τις 8 το βράδυ της 3ης Νοεμβρίου προηγούταν ο Ντόναλντ Τραμπ, καλός ή κακός. Έχω ξαναπεί και σε ιδιωτικές συναντήσεις, θα το πω και δημοσίως, τυχαίνει να τον γνωρίζω από το ρεπορτάζ, από κάποιες εκδηλώσεις, από αυτού του είδους που έκανε όντας ως μια κεντρική προσωπικότητα το 2000, είχα ξαναπάει και το 2001 στον πύργο του, σε κάποια από αυτά τα πολύχρωμα και φουτουριστικά event που έκανε. Είχα και άλλες δυνατότητες να τον γνωρίσω, όχι άμεσα. Έχω εικόνα και κυρίως έχω την εικόνα μέσα από τα βιβλία του, αλλά και μέσα από τη showbiz. Ήταν άνθρωπος τη showbiz και κυρίως ο άνθρωπος που τα έβαλε με το τραπεζικό σύστημα της Αμερικής. Έκανε μια ομιλία την προηγούμενη της εκλογής του Τζο Μπάιντεν, η οποία είναι ενδεικτική. Νομίζω αν την αναζητήσετε θα τη βρείτε ή θα τη δείτε στην πρωινή, στην σελίδα του ομίλου που έχω την τύχη να συντονίζω. Ο Ντόναλντ Τραμπ ως αρχηγός του κράτους είχε εικόνα για το τι ακριβώς ετοιμάζεται από τις αρχές Ιουλίου. Από τα μέσα Ιουλίου άρχισε να λέει ότι θα κλαπούν οι εκλογές. Άρχισε να λέει με στοιχεία πώς ακριβώς θα γίνει αυτό. Εκείνη την περίοδο έκανε δύο μεγάλες αγωγές στο New York Times και στο New York Post, πολύ μεγάλες αγωγές, με στοιχεία για χειραγώγηση και κατεύθυνση της κοινή γνώμης με πλαστά στοιχεία. Το έλεγε μέχρι και την ημέρα των εκλογών, μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου, έλεγε πηγαίνετε να ψηφίσετε, μην εμπιστεύεστε την επιστολική ψήφο όπου θα μετατραπεί σε όπλο η φαρπαγής της ψήφου σας,
και πηγαίνετε να ψηφίσετε. Μην μένετε σε αυτά που κατευθύνουν το βαθύ αμερικάνικο κράτος, με το οποίο εγώ δεν έχω σχέση, το έλεγε και το ξαναέλεγε. Όταν βγήκε μάλιστα, όταν ορκίστηκε με ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από αυτό που είδαμε στις 20 Ιανουαρίου του 2021, είχε κόσμο, είχε χιλιάδες λαού και ενδεχομένως, αυτή είναι η πραγματικότητα, να ξεπερνούσε η συμμετοχή του κόσμου τα στάνταρ από τα σκηνοθετημένα πλάνα και της εκλογής και ορκομοσίας του Μπάρακ Ομπάμα τις δύο φορές και της εκλογής και ορκομοσίας του George Bush δύο φορές και της εκλογής και της ορκομοσίας της οικογένειας Clinton, γιατί η οικογένεια Clinton στην πραγματικότητα είχε τη διακυβέρνηση και εξακολουθεί να την έχει και τώρα θα δείτε πώς θα ανοίξει και το ίδρυμα Clinton κλπ. Κλπ. Το έλεγε. Είχε στοιχεία. Στις 18 Νοεμβρίου έγινε μια μυστική σύσκεψη κάτω από άκρα μυστικότητα από τους αρχηγούς όλων των σωμάτων ασφαλείας της χώρας και του ζητήθηκε να κάνει χρήση των τροπολογιών όπου εφόσον παραβιάζεται το Σύνταγμα με αποδεδειγμένες πράξεις νοθείας και είναι σε γνώση και του FBI, της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας του Πολιτεύματος και των Εκλογών και των άλλων του Homeland Security, είχαν όλα τα στοιχεία για το πώς ακριβώς έγινε η νοθεία. Θα σας δώσω κάποιες λεπτομέρειες που ενδεχομένως μπορούν να τις ξέρουν μόνο όσοι είναι πολίτες των ΗΠΑ και με ακούνε. Δεν το έλεγε μόνο από τα στοιχεία που είχε στα χέρια του αρχηγός του κράτους, εκλεγμένος αρχηγός του κράτους και νόμιμος αρχηγός του κράτους, το έλεγε και με βάση τα ντοκουμέντα. Οι εκλογές εκεί όταν γίνονται στην Αμερική, δεν πάμε απλώς στην κάλπη ή στέλνουμε επιστολική ψήφο, πράγμα που δεν το συνήθιζε, δεν ήταν στην πρακτική των Αμερικανών. Σας θυμίζω ότι ο πληθυσμός της Αμερικής υπερβαίνει τα 325-330 εκατομμύρια, συνολικά όλοι μαζί σε περιόδους πόλωσης όπως αυτή και η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί το εκλογικό σώμα να συμμετέχει κατά 35-40%. Αυτή τη φορά, με βάση πραγματικές μετρήσεις, ξεπέρασε το 45%. Δεν έφτασε πάλι ούτε το 50% της απόλυτης πλειοψηφίας του αμερικανικού λαού. Πολιτών δηλαδή που είναι εγγεγραμμένοι και έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Από αυτά, ακόμα τα επίσημα που ξέρουμε είναι αυτά που έχουν αφήσει ως τις 3 Νοεμβρίου, περίπου 73-74 εκατομμύρια ψήφοι και περίπου υποτίθεται, διότι δεν έχει διασφαλιστεί, κάπου στα 90 εκατομμύρια και κάτι παραπάνω ο Τζο Μπάιντεν. Γιατί λέω κάτι παραπάνω ή 90 ή έχω αυτή την αίσθηση αφισβήτησης. Διότι η νοθεία, όπως ξεκίνησα να λέγω, ήταν κάτι που το γνώριζε ο αρχηγός του κράτους και το έλεγε δημοσίως στις ομιλίες του, γι' αυτό και προέτρεπε τους πολίτες να πάνε να κάνουν το καθήκον τους με την παραδοσιακή διαδικασία. Ποια είναι η παραδοσιακή διαδικασία? Που την ξέρουν οι Αμερικανοί. Γι' αυτό και η πλειοψηφία των Αμερικανών δεν είναι απλώς τιμωμένη. Είναι οργισμένη για αυτό που έγινε. Πριν πάω να ρίξω την επιλογή μου στην κάλπη, ηλεκτρονική κάλπη, έχει προηγηθεί η εγγραφή μου στο κόμμα της αρεσκίας μου και το σύστημα έχει περάσει στη Δύση ότι είναι διπολικό. Κάνετε λάθος. Αυτοί σε αυτές τις εκλογές έλαβαν 6 κόμματα μέρος. Στις προηγούμενες με τον Ντόναλντ Τραμπ είχαν λάβει πάλι 6 και άλλο ένα που βγήκε γρήγορα από την κούρσα, 7. Πάντα επίσης λαμβάνουν και το μαρξιστικό, λενιστικό, κομμουνιστικό κόμμα. Δείτε τα αυτά. Μπείτε τα, υπάρχουν πηγές και λύματα. Θα τα αναπροσαρμόσω και θα τα βάλω και εγώ στην προσωπική μου σελίδα. Είχαν όλα τα στοιχεία. Έλεγα λοιπόν ότι ο τρόπος διαδικασίας, πώς ήξερε, να σας εξηγήσω πώς ήξερε ότι έγινε νοθεία. Πριν πάω λοιπόν να ψηφίσει ο Στεφανόπουλος, πάει και εγγράφεται στο κόμμα της επιλογής του. Εκεί λοιπόν εγγράφεται. Υπάρχει ένα διάτρητο ψηφοδέλτιο.
Ξέρετε, στις αμερικανικές εκλογές, όπως και κάθε δύο χρόνια που γίνονται εκλογές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, για τη Γερουσία, εκεί ψηφίζουν κάθε δύο χρόνια μισούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τους άλλους μισούς στην άλλη διετία. Το ίδιο γίνεται και για τους 100 γερουσιαστές. Και αυτό είναι σύστημα που διασφαλίζει την επιλογή του αμερικανικού λαού και έχει διάχυτη στο μεγάλο βαθμό την έννοια του δημοκρατικού πολιτεύματος. Άρα ξέρει λοιπόν το κράτος, αλλά και το κόμμα, ότι εγώ έχω 1000 ψήφους εγγεγραμμένους. Αυτοί οι 1000 αφού γράφτηκαν θα πάνε και να ψηφίσουν. Δεν είναι όπως στη Δύση ή στην Ευρώπη ή πολύ χειρότερα στην Ελλάδα, πάμε και ψηφίζουμε και μέχρι να ψηφίσουμε είτε μας έχουν χειραγωγήσει τα ΜΜΕ την τελευταία 20ετία και κατευθύνουν την αδιευκρίνηστη ψήφο ή έχουν γίνει όλα τα γνωστά υφαρπαγή της ψήφου. Μιλάω για την Ελλάδα. Στην Ευρώπη τα τελευταία 20-30 χρόνια μετά το Ζακ Ντελόρ τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, είναι πιο καθαρά. Στην Αμερική λοιπόν η ψήφος είναι κλειδωμένη από την ώρα που θα πάω να εγγραφτώ στο κόμμα της επιλογής μου. Επομένως, αφού θα παραγραφτώ εκεί, σε αυτή την ίδια επιτροπή θα πάω να κάνω πράξη και την επιλογή μου, δια της κάλπης. Η επιλογή της επιστολικής ψήφου πάλι το ίδιο είναι. Δηλαδή, πάω εγγράφομαι και αντί να πάω στην κάλπη, φυσική παρουσία, τότε το στέλνω ταχυδρομικά. Αλλά πρώτα πρέπει να γραφτώ στους δημοκρατικούς. Αυτά τα στοιχεία για τη δύναμη των δημοκρατικών επίσης τα είχε στη διάθεσή του ο αρχηγός του κράτους, όπως και ο αρχηγός, οι αρχηγοί που πάλευαν για το χρήσμα στους δημοκρατικούς, τα είχανε. Θυμάστε ότι πιστεύανε και λέγανε 6 μήνες πριν ότι θα είναι περίπατος αυτή η εκλογική διαδικασία. Δεν ήταν. Ήταν ένα θρίλερ που αποδείχτηκε ότι κατέληξε σε τραγωδία για την Αμερική. Γιατί η Αμερική σίγουρα δεν είναι αυτό το οποίο ήταν πριν. Γιατί μας παρουσίαζαν επί 4 χρόνια μια Αμερική η οποία δεν είχε καμία σχέση με αυτή που ξέραμε εμείς. Μια Αμερική κυρίως δομημένη στο παγκόσμιο σύστημα. Τα ελληνικά ΜΜΕ προσπαθούσαν κάθε ημέρα, συγκεκριμένα το Open, με πρωτοστάτη τον κύριο Ιγνατίου, να αποδομήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, δηλαδή την επιλογή του Αμερικανικού λαού. Έλεγα λοιπόν ότι είχαν τη δυνατότητα οι αρχηγοί, οι υποψήφοι, να γνωρίζουν τη δύναμη των κομμάτων τους και άραγε να καθορίζουν και την προεκλογική τους εκστρατεία. Σε ποια πολιτεία, ας πούμε, έχουν δύναμη, σε ποια δεν έχουν καθόλου. Και εκεί θα πάνε να κάνουν ομιλίες, εκδηλώσεις κλπ. Ο πρόεδρος ως αρχηγός του κράτους και μοναδικός υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος γνώριζε ότι προηγείτο. Και θα σας πω γιατί προηγείτο. Σας θυμίζω ότι ζω στην Αμερική, στην πραγματικότητα, άσχετα με το πήγαινε έλα της τελευταίας πενταετίας που έχω κάνει βάση μου την Ελλάδα και ευγνωμονώ το Θεό που έχω αυτή την ευκαιρία, η νοοτροπία μου ουσιαστικά έχει γαλουχηθεί από το 1995 στην αμερικανική πραγματικότητα. Έχω καλύψει εκλογές από το 1994, 92 για την ακρίβεια, να είμαστε ειλικρινείς, αλλά φυσική παρουσία, μόνιμη κατοικία από το 1995 στην Αμερική. Ο αρχηγός του κράτους λοιπόν, πέραν του ότι ήταν και υποψήφιος στο Ρεπουμπλικάνο, είχε την ικανότητα να γνωρίζει τι συμβαίνει. Γι' αυτό έλεγε σε όλες του τις ομιλίες και παρότρινε, μην εμπιστεύεστε την επιστολική ψήφο, γιατί στα ταχυδρομεία δουλεύουν άνθρωποι που δεν ξέρουμε πώς θα δουλέψουν. Αυτοί που θα πάρουν τα πακέτα με τους ψήφους, τις κούτες, η κάθε κούτα γράφει απ' έξω Ρεπουμπλικάνοι Δημοκρατικοί, Ρεπουμπλικάνοι Δημοκρατικοί, Λίμπεραλ, Μαρξιστές, Λενινιστές. Είναι το πακέτο που παίρνουν και που έχει όλους τους ψήφους για να πάει να καταμετρηθεί στην Εθνική Επιτροπή, την Ομοσπονδιακή Εθνική Επιτροπή των Εκλογών. Είχε επομένως εικόνα και είχε και ο Τζο Μπάιντεν. Σας θυμίζω ότι ο Τζο Μπάιντεν έκανε πάνω από 10 μέρες, 15 μέρες για την ακρίβεια να αποδεχθεί. Ήταν πολύ προσεκτικό σε όλες τους τις δημόσιες εμφανίσεις, τι να αποδεχθεί το βάρος που το αναπέθασε το βαθύ αμερικανικό κατεστημένο κράτος, το Deep State. Ποιοι το αποτελούν, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, ίσως πολλών τέτοιων παρεμβάσεων ή πολλών κειμένων που
Μέσα σε άκρες το έχω φωτογραφίσει σε αρκετά άρθρα μου. Έλεγα λοιπόν ότι το γνώριζε. Επανέρχομαι μετά από αυτή την παρένθεση στη νύχτα της 3ης Νοεμβρίου. 3η, 3 Νοεμβρίου του 2020. 8 η ώρα λοιπόν λέει σταματήστε. Το σύστημα δεν υπακούει. Κάνει ό,τι λένε τα κανάλια. Υπάρχουν βίντεο που έχουν φτιάξει παιδιά αξιόλογα και στην Ελλάδα που παρακολουθούν ακριβώς τι γίνεται λεπτό προς λεπτό. Αν έχω τη δυνατότητα θα πω στους φίλους και συνεργάτες μερικά από αυτά να τα μαζέψουν και να τα βάλουν ώστε να έχετε πλήρη πρόσβαση για τη γνώση σας. Γιατί αυτά που έγιναν στην Αμερική ετοιμάζονται να γίνουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έλεγα λοιπόν ότι το ξέραν ότι αλλοιώθηκε. Ήταν προσεκτικός μέχρι να δει που θα πάει αυτή η ιστορία. Τα μίντια ανακήρυξαν πρόεδρο. Δεν είναι η βούληση του αμερικανικού λαού, δεν έχω πρόβλημα να το πω. Απόδειξη η εικόνα που είδατε. Ποια εκλογική διαδικασία μπορεί να συγκριθεί με αυτό που είδαμε το πρωτοφανές στην Αμερική και είναι ηλίου φαϊνότερο ότι τα επεισόδια που στήθηκαν στις 6 Ιανουαρίου ήταν η καθαρή προβοκάτσια, γιατί ήδη υπάρχει έγγραφο που το πιστοποιεί ότι από τους 72 που συνελήφθησαν, περισσότεροι αφέθησαν ελεύθεροι. Κάποιοι έχουν, θεωρώ, επικηρυχθεί από το FBI, λες και είναι τρομοκράτες. Δεν έχω ξανακούσει τον όρο εσωτερική κοινωνική τρομοκρατία, που χρησιμοποιείται τα τελευταία 24 ώρες στην Αμερική, επειδή κάποιοι άνθρωποι διαδήλωσαν τη βούλησή του, τη σκέψη του. Σωστή ή λάθος. Εάν κάποιος χαρακτηρίζεται τρομοκράτης επειδή λέει την άποψή του, σκεφτείτε τι περιμένει τα επόμενα χρόνια όλους τους υπόλοιπους και πιο πολύ κάνετε φόκους στη χώρα μας. Εάν ο όρος εσωτερική κοινωνική τρομοκρατία υιοθετηθεί και από ό,τι φαίνεται θα υιοθετηθεί πλήρως για να δικαιολογηθούν και άλλες ενέργειες που θα περιστέλουν ή θα αναστέλουν τις προσωπικές μας ελευθερίες. Τώρα ήταν αφορμή η ίωση και ο ιός COVID. Αύριο τι θα είναι η αφορμή για να ανασταλούν και να περισταλούν συλλογικά και προσωπικά δικαιώματα, ατομικές ελευθερίες κλπ. Βάλτε άγκιστρα σε αυτά. Έλεγα λοιπόν ότι μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν πολύ προσεκτικός ο πρόεδρος Biden. Τώρα είναι πρόεδρος. Καλός ή κακός τον αποδέχτηκε και ο Donald Trump. Ο μεγαλύτερος πόλεμος που δέχτηκε ο Donald Trump ήταν από τους ίδιους τους Ρεπουμπλικάνους. Ο Donald Trump και στην ομιλία του όταν ορκίστηκε και σε όλες τις ομιλίες τους είπε δεν θα κυβερνήσω ως πολιτικός. Τους θεωρώ διεφθαρμένους, τους θεωρώ πουλημένους, προσπαθούν να αποποιηθούν τις αξίες αυτών των εθνοτήτων που συγκροτούν αυτό το ισχυρό κράτος. Ένα κράτος που πέρασε από έναν εμφύλιο όπου μέχρι να κερδίσουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία χύθηκε πάρα πολύ αίμα. Αυτά είναι ιστορία. Όλες αυτές οι εθνότητες λοιπόν, όταν κατάλαβαν τι ακριβώς συμβαίνει, όταν έψαξαν οι ιστορικοί τους, οι κοινωνιολόγοι τους και οι φιλόσοφοί τους, ποια ήταν η βαθύτερη αιτία που τους οδήγησε σε αυτό τον εμφύλιο πόλεμο που κράτησε πολύ, έβαλαν μια σοφή διάταξη στο σύνταγμά τους. Δεν θα την πω τώρα. Αν και η αλήθεια είναι ότι τα πάντα κινεί το χρήμα. Το χρήμα, λίγο πολύ, όλοι γνωρίζουμε περίπου ποιοι το έχουν αποθηκευμένο σε διάφορες τράπεζες, θησαυροφυλόκια, ομόλογα κλπ. Έλεγα λοιπόν ότι πράγματι ένα τέτοιο είδους πραξικόπημα δεν μπορούσε να επισφραγιστεί με διαφορετικό τρόπο, να λείπει ο λαός. Ακόμα και στην πιο χαλαρή δημοκρατία, σε ποια χώρα να πούμε, αν και η Αφρικανική Ήπειρος έχει προχωρήσει πάρα πολύ, έχει προοδεύσει πάρα πολύ συστήματα ανθρωπίνων ελευθεριών, συλλογικών, δικαιοσύνης, διαφάνειας κλπ. Ούτε είναι τυχαίο ότι πέταξαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου τους τελευταίους μήνες από την Ήπειρό τους. Υπάρχει η Ένωση Αφρικανικών Χωρών και Κρατών. Η εικόνα λοιπόν η χθεσινή επισφράγησε αυτό που έγινε. Μπορεί πια κάποιος με βεβαιότητα να πει ότι χρειάστηκε η προβοκάτσια της 6 Ιανουαρίου
παρότι ήταν μια πραγματική εκδήλωση, ειρηνική, τελείωσε, είχε τελειώσει ο Τραμπ ώρες πριν και ξαφνικά ένα πλήθος κατευθύνθηκε προς το Καπιτόλιο. Οι εικόνες είναι γνωστές. Το ίδιο το FBI είπε ότι από αυτούς που πρώτους, τους κυρίαρχους, τους πρωτέτειους που ταυτοποιήθηκαν, οι περισσότεροι ανήκουν στις περιβόητες ομάδες των Αντιφά. Όταν πήρε τα στοιχεία στις 12 Ιανουαρίου ο Αμερικανός Πρόεδρος, όντας ακόμα στη θέση του κύριος Τραμπ, έβγαλε ένα διάταγμα, όπου θα γίνει ειδική έρευνα για το κίνημα των Αντιφά, τη χρηματοδότησή τους, είναι ο Τζορτζ Σόρος, ο αγαπημένος τους χρηματοδότης, αυτός ο οποίος τους χρησιμοποιεί για να αλλοιώνει κοινωνίες, να αλλοιώνει πολιτεύματα, να αλλοιώνει πολιτικά αποτελέσματα, με το χρήμα. Έτσι, όταν σου δίνουν χρήμα και είναι αλόγιστο, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Θέλω να πω όμως ότι σε μια άλλη ανάγνωση, αυτό που συνέβη στην Αμερική, θα συνεχίσω να εξηγήσω τι ακριβώς συνέβη και γιατί είδαμε αυτή την εικόνα, όπου ουσιαστικά χίλιοι προσκεκλημένοι, από αυτούς υπολογίστε ότι περισσότερο από 150 άτομα ήταν ειδικοί πράκτορες του FBI και των 5 ειδικών σωμάτων ασφαλείας και των μυστικών υπηρεσιών, γιατί 435 είναι οι εκπρόσωποι της Βουλής των Αντιπροσώπων και 100 οι γερουσιαστές, 535. Βάλτε και 20 με 30 οι άνθρωποι της κυβέρνησης, όλοι οι υπόλοιποι, 120 νομίζω αριθμημένοι υπάλληλοι από το Καπιτόλιο και την Μεταβατική Επιτροπή Διακυβέρνησης, η οποία αναλαμβάνει αμέσως μετά την 3η Νοεμβρίου των εκλογών, όπου προετοιμάζει τη μετάβαση από τη μία προεδρία στην άλλη. Είναι μια ασφαλιστική δικλίδα του αμερικανικού συστήματος, ορθή, σωστή, σοφή. Φοβήθηκαν λοιπόν το πλήθος, δεν έδειξαν τα πλάνα του λαού που συνέρεε και είχε κατακλείσει τα περίχωρα της Ουάσιγκτον, με τροχόσπιτα, με σπίτια. Πρέπει να σας πω ότι οι εικόνες που είδατε και ήταν ίδιες από όλους, ήταν από ειδικό συνεργείο που ήλεγχε το Καπιτόλιο με ενσωματωμένο στρατιωτικό σώμα. Έδιναν δηλαδή, για η γλώσσα των δημοσιογράφων, οι δημοσιογράφοι που παρακολουθούν θα καταλάβουν, το πουλ που έφευγε προς όλα τα κανάλια ήταν ενιαίο. Δηλαδή η εικόνα ήταν ενιαία που έδειχνε το CNN, το Bloomberg, όλα τα κανάλια. Αυτό κάτι λέει. Και βεβαίως είχαν τη δυνατότητα τα κανάλια να έχουν τη δική τους εξέδρα σε πολύ συγκεκριμένο σημείο, αλλά πάλι έπαιρναν τη live εικόνα από συγκεκριμένη ομάδα σκηνοθετών. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Κρατήστε το. Η εικόνα δηλαδή που έβγαινε σε όλο τον πλανήτη ήταν απολύτως ελεγχόμενη. Δεν μπορούσαν να δείξουν τα κανάλια και τι άλλο γινόταν εκτός Ουάσιγκτον, στα περίχωρα. Η έλεγχη ήταν αυστηρή ακόμα και στο στρατό. Γι' αυτό και οι εγκύκλειες που θα σας δείξω, που υπογράφουν περισσότερες από 7 υπηρεσίες μυστικές και γνωστές, τον ΗΠΑ, μιλάνε και για ειδική εσωτερική έρευνα μέσα στο σώμα των ενόπλων δυνάμεων. Με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου. Αυτή η... το διάταγμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό που συνέβη στην Αμερική, πολύ φοβάμαι ότι ήταν η μεγάλη πρόβα generale για αυτό που θα δούμε και σε άλλες χώρες. Εκεί θέλω να καταλήξω, ότι ήταν κάτι προκατασκευασμένο, αρκεί να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί οι Αμερικανοί έχουν φτιάξει την εικόνα της αυτοκρατορίας, κυρίως μέσα από το Hollywood. Δείτε απλά πράγματα. Ποιο πόλεμο κέρδισαν? Τον πόλεμο του Βιετνάμ τον έχασαν. Τον πόλεμο τον πρώτο στον κόλπο πάλι τον έχασαν. Εκεί κυρίαρχοι είναι άλλοι πάλι. Το δεύτερο πόλεμο με το Ιράν και τα δίθεν χημικά κλπ. Επίσης τον έχασαν. Άνοιξαν πολέμους τους οποίους τους έχασαν. Και αυτό γιατί αρκέστηκαν στην αλαζονική εικόνα που έφτιαχνε επί 50 χρόνια το Hollywood. Ποιοι κρατάνε το Hollywood στα χέρια τους? Δείτε ποιες είναι οι εταιρείες που κρατάνε το Hollywood στα χέρια τους. Η ψευδεπίγραφη εικόνα της πανίσχυρης Αμερικής,
της αυτοκρατορίας. Δεν φτιάχνονται έτσι αυτοκρατορίες. Αυτοκρατορία δεν μπορεί να θεωρηθεί μια υπερδύναμη πραγματικά ισχυρή. Θέλετε να είναι και κρατεί, κρατεί, να έχει τη δυνατότητα. Αλλά δεν φτιάχνονται έτσι. Οι αυτοκρατορίες είναι μια πολυεθνική δύναμη η οποία βραχίωνα έφτιαξε ορθώς το ΝΑΤΟ, στον οποίο συμμετέχουν κυρίως οι χώρες δυτικής αντίληψης, έτσι. Θα μπορούσε να προσμετρήσει κανείς στα θετικά της σημεία το γεγονός ότι υπερεύει αυτόν στο ψυχρό πόλεμο, 70 χρόνια ψυχρός πόλεμο μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας, και πράγματι η Ρωσία ακολουθεί ένα δυτικό μοντέλο. Αλλά ως εκεί, λοιπόν, κανένα ότι η Αμερική δεν κέρδισε κανένα πόλεμο. Επομένως, όλη αυτή η αλαζονία που εκπέμπει η εικόνα του κινηματογράφου, με το Σταλόνε, με όλα αυτά που έχουμε δει, με τους Αμερικανούς, τους υπερπράκτορες κλπ, όλες αυτές τις φοβερές ταινίες, με τον Μπρους Γουίλις, έχουμε πλούσιο υλικό. Έτσι κατασκευάστηκε αυτή η αυτοκρατορία. Στην πραγματικότητα όμως, αν ζει κάποιος μέσα στην Αμερική, ξέρει, μπορεί να καταγράψει τα κενά της σημεία. Και σας πληροφορώ ότι από τη δεκαετία του 60, όπου οι πρώτοι που ήρθαν από την Κίνα μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, οι Κινέζοι, δεν έπαψαν ποτέ να είναι ένας λαός με ιστορία, πολιτισμό, διπλωματία. Όλοι οι Κινέζοι λοιπόν κατέγραφαν τον τρόπο ζωής των Αμερικανών. Πήραν συγκεκριμένα πόστα. Άρχισαν λοιπόν να διεισδύουν στην Αμερικανική κοινωνία. Δείτε ποιο είναι το χρέος της Αμερικής στην Κίνα. Τα έλεγε ο Τραμπ. Γι' αυτό ήταν αντισυστημικός. Ξαναλέω ότι σε όλες τις ομιλίες και κυρίως στην ορκομοσία του τον Ιανουάριο του 2017 το είπε. Δεν είμαι πολιτικός, δεν θα γίνω, διότι τους θεωρώ διεφθαρμένους. Όλους. Δεν ξεχώρισε κανέναν. Και αυτοί που τον πολέμησαν πιο πολύ ήταν οι Ρεπουμπλικάνοι. Τι φοβόντουσαν οι Ρεπουμπλικάνοι λοιπόν, να το πω και αυτό. Ο Τραμπ προεκλογικά ήδη από τον Ιούλιο του 20, ίσως και νωρίτερα, άρχισε να ανοίγει γραφεία πέραν του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Donald Trump, First America. Και ξανά να ξανακάνουμε την Αμερική. Άνοιγε λοιπόν γραφεία σε όλες τις πολιτείες, ειδικά στη Τζόρτζια, στις πολιτείες που έδιναν αρκετούς ελέκτορες. Αυτό δεν άρεσε στους Ρεπουμπλικάνους. Γιατί καταλάβαιναν ότι φτιάχνει κόμμα. Και το κόμμα του ανακοίνωσε πια. Γι' αυτό και ίστατη προσπάθεια του Pence, ο οποίος, όπως και ο Mike Pompeo, που βλέπουν είναι πολιτικά όντα και οι δύο, είναι άνδρες οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί μέσα από το αμερικανικό πολιτικό και κομματικό σύστημα, μη φανείτε έκπληκτοι εάν τους δείτε να μεταπηδούν στο νέο πόλο που φτιάχνει ο Donald Trump. Σε λίγες ημέρες, να ξέρετε από την ώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο, ο Donald Trump θα ανακοινώσει το νέο κόμμα, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους. Θεωρεί ότι έπρεπε να τον είχαν υποστηρίξει, θεωρεί ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν όλους τους θεσμούς, αν και ο Mike Pence έκανε ό,τι μπορούσε για να προστατεύσει τον άνθρωπο, του οποίου ήταν ουσιαστικά συμπρόεδρος, ήταν αντιπρόεδρος. Αυτό το ρόλο έχει ο αντιπρόεδρος, είναι συμπρόεδρος. Όταν λείπει ο ένας, τον αναπληρώνει ο άλλος. Εκεί το σύστημα έχει αρκετές δικλείδες ασφαλείας. Δεν είναι όπως το ελληνικό που κυβερνάει μια οικογένεια, ας πούμε 50-60 χρόνια. Εκεί έχει, δεν είναι σύστημα αγγέλων βέβαια, έτσι, αλλά έχει ένα θεσμικό επίχρησμα, σκληρό, ένα κέλυφος, θεσμικό, σκληρό. Όλα τα άλλα δηλαδή μπορεί να τα περιγράφει η φράση ισχυρή αμερικανική δημοκρατία. Έλεγα όμως ότι αν ζεις μέσα στην Αμερική, αν είσαι πολίτης της Αμερικής ή ζεις ως πρόσφυγας, ο μετανάστης, οικονομικός κλπ, επαγγελματίας, όπως είναι αρκετοί, έχεις τη δυνατότητα, αν μελετήσεις τη ζωή, την καθημερινή ζωή των Αμερικανών, το έλεγα για τους Κινέζους αυτούς, αυτό, να δεις τα κενά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Και ήταν εκεί που ο Αμερικανός Πρόεδρος έπιασε τον παλμό της κοινωνίας. Ξέρουμε ότι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, κανείς μας δεν πάει στα σούπερ μάρκετ της περιοχής μας, διότι προηγούνται οι οικονομικά ευάλωτες ομάδες,
κοινός, μετανάστες, πρόσφυγες κλπ. Οι οποίοι θα πάνε με τα footsteps να ψωνίσουν. Επομένως εμείς, είναι συνείδηση, πάμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Όλοι. Είναι κάτι που το έχουν περάσει στην κουλτούρα τους. Εντάξει, θα πάνε κι άλλοι. Κι εγώ έχω πάει. Και Σάββατο και Κυριακή, περιμένω στην ουρά, προηγούνται οι άνθρωποι που έχουν τα footsteps, τα κουπόνια, τα επιδόματα εννοώ δηλαδή. Κάτι που το ζούμε εδώ στην Αμερική. Επομένως λοιπόν, το ένα ήταν αυτό που ο Αμερικανός πρόεδρος το είδε. Γι' αυτό είπε πρώτα η Αμερική. Γι' αυτό είπε ελάτε να ξανακάνουμε μεγάλη την Αμερική. Κανείς από όλους αυτούς που πολεμούσαν τον Τραμπ, γιατί απλώς έλεγε τα πράγματα με το όνομά του στους διεθνείς οργανισμούς, στο ΝΑΤΟ, για ποιο λόγο είπε κάτι κακό ο Τραμπ όταν είπε στη Γερμανία, πληρώνει η Ελλάδα, η μικρή και καταπονημένη Ελλάδα, την εισφορά της και δεν την πληρώνει η Γερμανία. Αυτό δεν έπαιξε εδώ. Θαύτηκε. Από όλα τα κανάλια, από όλο το σύστημα. Είπε κι άλλα πολλά. Είπε αλήθειες. Τις είπε όμως γιατί έλεγε πάντα, σας θυμίζω, δεν είμαι πολιτικός. Δεν έχει ανάγκη ο Τραμπ να τον υπερασπίσει ο τελευταίος δημοσιογράφος της Φιλίου. Αυτά είναι τα γεγονότα όμως που είμαστε υποχρεωμένοι να τα βλέπουμε για να έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε γνώμη για το τι περιμένει εμάς στη μικρή πατρίδα μας. Έλεγα λοιπόν ότι ένας παράγοντας ήταν αυτός. Η καθημερινότητα του Αμερικανού πολίτη που άλλαζε. Μείωσε το κόστος της ζωής κατά 50% όταν ρίχνει τους φόρους τόσο πολύ που έχει τη δυνατότητα να κάνει τον Αμερικανό οικογενειάρχη να αλλάξει τη δομή του μπάντζετ του. Να βάλει και κάποια πράγματα στην αποταμίευση μετά την κατάρρευση των τραπεζών του 2008. Προσέξτε με μια διαφορά. Η Αμερική έχει τη δυνατότητα να κόβει δικό της χρήμα. Το έκανε και ο πρόεδρος Ομπάμα, το έκανε και ο πρόεδρος Τραμπ, θα το κάνει και ο Μπάιντεν. Με ποιο διάταγμα. Εκτές ανακοίνωσε η πρώτη του πράξη αυτό το πρόγραμμα το οποίο έφτιαξαν οι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ με τις δικές του οδηγίες, το πρόγραμμα του 1,5-3, κάπου 1.900 δισεκατομμύρια δολάρια. Όμως αυτό το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα που κατήρθησε το τεχνικό επιτελείο, οι τεχνοκράτες δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ, και το υλοποιεί ο επόμενος πρόεδρος, όποιος και αν είναι. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Τα 900 δις θα πάνε απευθείας στον Αμερικανό πολίτη σε cash, χρήμα. Κάθε μήνα ή κάθε εβδομάδα, 2.000, 2.500, ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πράγματα που δεν τα ακούτε αυτά από τα συστημικά ΜΜΕ και δεν τα ακούτε γιατί είναι αναγκασμένα να είναι εξαρτήματα του παγκόσμιου συστήματος. Θα σας πω το εξής. Αν και εγώ δούλευα στο Sky και ήμουν συντάκτης βάρδιας, όταν έπαιρνα από 20 πρακτορία την ίδια εικόνα, θα ήμουν υποχρεωμένος, δεν δικαιολογώ το Sky, προσέξτε, όμως ξέρω πως δουλεύει το συνάφι μου, το σύστημά μου, θα ήμουν υποχρεωμένος να μεταδώσω και εγώ αυτό. Όμως, ο δημοσιογράφος, ο διευθυντής κάθε σταθμού, αυτοί που σχολιάζουν, αυτοί που κατευθύνουν ή χειραγωγούν ή διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, έτσι, opinion maker, opinion leader, αυτοί έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν και ορισμένες ακτίδες πληροφόρησης. Σήμερα το πολυτιμότερο αγαθό και το πιο ακριβό είναι η πληροφορία. Θα μπορούσαν λοιπόν, αντί να βρίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος τι έκανε. Έκανε αυτό που κάνει πια και η Ευρώπη. Δεν κλείνεται στον εαυτό της. Δεν ανοίγει την πόρτα στον εθνικισμό. Πάει στις ρίζες της για να διασώσει αυτό το κύμα εισρωής από το ισλαμικό στοιχείο. Είναι πολύ απλό. Το βλέπει ο απλός πολίτης. Κι όμως η τηλεόραση θα του επιβάλλει αυτό που θέλει εκείνη. Αν δει κανείς την αλυσίδα, τηλεόραση την έχουν κάποιοι εκδότες. Κάποιοι επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες αυτοί από κάπου παίρνουν χρήματα. Από κάπου πέφτει το πακέτο. Το πακέτο ή το μοιράζει το κράτος, κατά μείζωνα λόγο, ή το μοιράζουν συμφέροντα. Το Sky, ας πούμε, είναι δεδομένο ότι έχει μπει ο τουρκικός παράγοντας. Αυτή είναι η αλήθεια. Πράγματι, για πρώτη φορά, εχθές ακούσαμε στη Βουλή δύο αρχηγούς, βέβαια για χρήση πολιτικάντικη, να λένε ότι αν θέλετε να δείτε ποιος περνάει την τουρκική προπαγάνδα, από το πρωί ως το βράδυ ξυπνάμε με το τι κάνει ο Ερντογάν,
που ήπια το τσάι του, τον καφέ του, τι είπε, πώς μίλησε, πώς γέλασε, πώς έκανε χειραψία, μας περνάνε στη συνείδησή μας ποιος είναι ο Ερντογάν, η Τουρκία. Μπαίνει στη ζωή μας. Για ποιο λόγο? Δεν μας λένε όμως αυτοί όλοι οι κύριοι γιατί δεν διαθέτουν χρήματα να κάνουν ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ με αφορμή τα 200 χρόνια. Δεν είδα κανένα κανάλι. Για να είμαι δίκαιος, μόνο το κανάλι του κυρίου Σαββίδη έκανε ένα μικρό ντοκιμαντέρ και γίνεται ο Ελλάς, το οποίο μέχρι τώρα πορεύεται σωστά. Κάνει κάποιες βαθιές ή επιφανειακές παρουσιάσεις ορισμένων ζητημάτων που αφορούν στα χρόνια του 1821 και εντεύθεν ή και πριν. Έχω μια σχετική πληροφόρηση για τον τρόπο που δουλεύεται αυτή η εκπομπή, το έχω παρακολουθήσει, πράγματι αξίζει τον κόπο και θα σας το έλεγα να το παρακολουθείτε. Δεν είδα κανένα κανάλι ή την κρατική έρτη, τον Αντένα ή το Σταρ να χρηματοδοτήσει ένα ντοκιμαντέρ για το 1821. Δεν είδα κανένα από αυτά όλα τα τσοντοκάναλα, γιατί περί αυτού πρόκειται, να χρηματοδοτήσουν κανένα ιστορικό ντοκιμαντέρ, αλλά βλέπαμε επί 3 χρόνια το Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή. Δεν είδα τον Αντένα να πάει να χρηματοδοτήσει, να φτιάξει κάτι από την ιστορία μας. Αν εξαιρέσω τη δεκαετία του 60 και του 70, που πάλι έγιναν ό,τι έχουμε ως υλικό, οπτικό, ντοκιμαντέρ, ταινίες για το 21, για τους αρχαίους Έλληνες, έγιναν μόνο τις δεκαετίες 60-70 και την πρώτη πενταετία του 80. Από το 80 τόσο, που ανέβηκε το ιστορικό Πασόκ πια, έτσι γιατί και αυτό κόπηκε σε πολλά κομμάτια, δεν έχουμε ταινίες οι οποίες έχουν αναγωγή στην πραγματική μας ιστορία. Έχουμε μόνο ταινίες που χρηματοδοτήσε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, όπου μας υποδείκνυαν, διαμόρφωναν μια άλλη ιστορική κουλτούρα, μια άλλη ιστορική πραγματικότητα, τα χρόνια της Θήλας, ας πούμε, και άλλα πολλά, τα πέτρινα χρόνια, και άλλα, θα μπορούσα να θυμηθώ πολλά, όπου μας παρουσίαζαν μια άλλη ιστορία από αυτή που βίωσε ο ελληνικός λαός και έχουμε ακόμα ευτυχώς εν ζωή ανθρώπους 80, 90, 70, 100 ετών που έζησαν γεγονότα και τον πρώτο παγκόσμιο και το δεύτερο και τα γεγονότα του εμφυλίου. Αυτό όλο προσπάθησε να το αλλάξει η ελληνική κινηματογραφική κουλτούρα μέσα από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Οι ιδιωτικές παραγωγές, δεν είδα καμία μεγάλη συμπαραγωγή για τα 1000 χρόνια, 1100 χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δεν είδα να πάρουν κάποια σελίδα να φτιάξουν ένα ντοκιμαντέρ για τον Νικηφόρο Φωκά, για τον Ιωάννη τον Παλαιολόγο, για τόσες μεγάλες προσωπικότητες, για τη διπλωματία του Βυζαντίου. Δεν είδα τίποτα από όλα αυτά. Κατηγορούμε τον Ερντογάν γιατί από τότε που ανέλαβε ως πρωθυπουργός, αυτό που κάνει είναι να διαμορφώνει μια κουλτούρα. Καλός ή κακός, με λαθασμένη ή τελείως λαθασμένη ιστορική πραγματικότητα. Διαμόρφωσε όμως μια ολόκληρη γενιά. Όχι μόνο μέσα από τα πανεπιστήμια, όχι μόνο μέσα από την ιστορία, αλλά μέσα από κάθε άλλη δυνατότητα. Παρακολουθώ συστηματικά, κάντε το σας παρακαλώ, αυτόν τον οργανισμό του Netflix. Ξέρετε πόσες ταινίες έχει χρηματοδοτήσει η τουρκική δημοκρατία? Έχει φτιάξει μια μεγάλη συμπαραγωγή, Οθωμανική Αυτοκρατορία, και δείχνει από τα χρόνια που προσπαθούσαν οι Σελτζούκοι Τούρκοι να ρίξουν την Κωνσταντινούπολη, είχαν κυριαρχήσει βεβαίως τα περίχωρα, τουλάχιστον 100 χρόνια πριν, μέχρι τις πρώτες μεγάλες νίκες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που έφτασαν λίγο πολύ στην πύλη της Βιέννης. Κάτι που είναι το όνειρο του Ερντογάν. Ποιος εδώ στο συντεταγμένο κράτος προσπάθησε να διαμορφώσει? Αυτό δεν είναι εθνικισμός, είναι ιστορία. Αντιθέτως στα πανεπιστήμια μας, ακόμα και από αυτούς τους περίεργους τύπους, οι οποίοι με το πρόσχημα του πατριώτη, τώρα τον έμαθαν τον πατριωτισμό. Όταν ήταν πρίτανης σε διάφορα πανεπιστήμια, όταν ήταν κομμάτια του συστήματος, διοικητές της ΕΡΤ κλπ. Κλπ. Πολλοί. Τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν τον πατριωτισμό. Εγώ δεν λέω ότι είμαι πατριώτης. Και θα σας παρακαλούσα να προσέχετε κι εσείς τη χρήση του όρου. Έχει εκφυλιστεί. Και χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την έννοια, την παραδοσιακή αυτού του ανθρώπου που αγαπάει την πατρίδα. Δεν θα πω πατριώτης. Αυτός που θα στρώσει τραπέζι την Κυριακή
αυτός που θα ανοίξει το τραπέζι την οικογένειά του, αυτός που θα σηκώσει τη σημαία του με σεβασμό, αυτός που θα κάνει προσευχή στο τραπέζι του και αυτή η εικόνα θα περάσει στα παιδιά του και μετά όταν αυτός γίνει παππούς θα περάσει στα εγγόνια του κλπ. Κλπ. Αυτή η εικόνα αποδομήθηκε πλήρως. Αντιθέτως, τα τελευταία 30 χρόνια μας έχει γίνει μοντέλο, φυσιολογική ζωή, κάτι φυσιολογικό, ότι είναι ορθό ο γάμος μεταξύ του ιδίου φίλου, η σεξουαλική σχέση μεταξύ του ιδίου φίλου. Όλα αυτά λοιπόν διαμόρφωσαν δύο γενιές. Αυτές οι γενιές οι οποίες σήμερα μερικοί εκ των οποίων καπηλεύονται και την έννοια του Έλληνα, δεν θα πω του πατριώτη, γιατί ήταν αυτοί που κάποτε είτε στα χαρακώματα του διεθνισμού, είτε στα οχυρά του κουκουέ, του κομμουνισμού, του μαρξισμού, λενισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός, η παγκοσμιοποίηση. Είναι παιδί του διεθνισμού. Ο διεθνισμός είναι το παιδί, το αδελφάκι του μαρξισμού, λενισμού, κομμουνισμού. Ολοκληρωτικά είναι όλα τα συστήματα. Εκεί οδεύουμε. Ολοκληρωτικό στον απόλυτο και ολοκληρωτικό έλεγχο. Θέλω να πω λοιπόν ότι μερικά πράγματα είμαστε υποχρεωμένοι να τα βλέπουμε και να εμβαθύνουμε. Και κάτι ακόμα. Και έχει σημασία για τον Πρωθυπουργό που κυβερνάει αυτή τη χώρα. Τόλμησε και είπε χτες στη Βουλή ότι ποιοι κάναν τα συλλαλητήρια, κάτι ακροδεξί. Έτσι, κύριε Μητσοτάκη, 2,5 εκατομμύρια λαού 4 Φεβρουαρίου του 2018 ήταν ακροδεξί. Δεν ήταν οι Έλληνες, οι οποίοι ήθελαν να διασφαλίσουν τη Μακεδονία και την ιστορία της. Δεν χάθηκε το παιχνίδι βεβαίως, έτσι. Και ο Έλληνας έχει μυαλό, γι' αυτό τον φοβούνται. Σας πληροφορώ ότι αυτό και μόνο που έγινε, εάν είχαμε τους κατάλληλους διπλωμάτες και τους κατάλληλους πολιτικούς, θα μπορούσαμε να το γυρίσουμε υπέρ μας. Δεν θα πω πώς, γιατί δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μου ήταν αυτό που είδατε στις οθόνες σας, στην εκλογή του Τζο Μπάιντεν, χωρίς την επισφράγηση του λαού. Αυτό είναι. Και αυτό είναι κάτι που πολύ φοβάμαι θα το δούμε ως μοντέλο και σε άλλες χώρες του δυτικού πολιτισμού. Και εννοώ τη χώρα μου, τη χώρα σας, τη γη μας. Εννοώ δηλαδή ότι θα δούμε αυτό το ίδιο μοτίβο εάν δεν κάνουμε κάτι και στην Ελλάδα. Πάλι τα μίντια θα επιβάλλουν τον εκλεκτό αυτόν που θέλουν τα συμφέροντα και οι λίγες οικογένειες που νέμονται εξουσία και χρήμα. Εάν λοιπόν οι Έλληνες δεν θέλουν να έχουν την τύχη αυτού που είδανε χτες στην Αμερική, θα πρέπει να προσέξουν. Αυτό σημαίνει αφύπνιση, ενημέρωση, πληροφόρηση, διασταύρωση. Δεν σημαίνει αυτό που να καταπίνουμε αυτό που μας δίνει η τηλεόραση. Είπα και σε άλλη εκπομπή, κλείστε τηλεόραση. Το είπα και σε κάνα 2-3 σπάνιες αναρτήσεις που κάνω στο Facebook. Σπανίως το κάνω. Δεν το εμπιστεύομαι. Οι οικογένειες που έχουν κλείσει την τηλεόραση στη ζώνη των 8 και των 7 έχουν καλύτερη ψυχική υγεία. Δεν έχουν το άγχος που δημιουργεί το δελτίο ειδήσεων και η ταχύτητα της πίεσης του χρόνου. Και αυτό δομημένο, σχεδιασμένο. Έχετε πηγές ενημέρωσης. Ξαναλέω λοιπόν, για να το συνδέσω με την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, την τελευταία 15ετία, έχουμε μια αποχή στην εκλογική διαδικασία, στερεωμένη πια, μπετόναρμε, της τάξης του 40% και πάνω. Εάν δεν κινητοποιηθεί ο Έλληνας, και δεν λέω ατάκτο συρριμμένο, γίναν όλοι αρχηγοί, γίναν όλοι κομματάρχες, γίναν όλοι πρόεδροι, η πληγή του Έλληνα είναι αυτή. Όλοι αρχηγοί. Το εγώ. Εγώ είμαι ο αρχηγός. Εγώ είμαι ο πρόεδρος. Μαζεύεται μια παρέα και κάνει τον πρόεδρο. Δεν υπάρχει συλλογική διαδικασία. Δεν έχουμε μοντέλα όπως τα είδαμε στην αρχαία ελληνική δημοκρατία. Όπως είδαμε την αρχαία ελληνική δημοκρατία να την κάνει πράξη το συνοδικό σύστημα της Ρωμιοσύνης. Ενώ το συνοδικό ορθόδοξο σύστημα. Δεν έχουμε πάπα με το δαχτυλίδι. Αυτό εννοώ συνοδικό σύστημα. Δημοκρατία είναι αυτό. Η απόλυτη έκφραση της δημοκρατίας. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αν αναλύσετε το σύστημά μας, το κομματικό σύστημα, και θα περίμενα από τους επαΐοντες να το αναλύσουν.
διότι εδώ ισχύει επί 200 χρόνια η ενός ενδρός αρχή. Ο αρχηγός του κόμματος αποφασίζει τις λίστες ή τα ψηφοδέλτια. Ο αρχηγός του κόμματος γίνεται πρωθυπουργός. Αυτός αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτός λύνει και δένει. Άρα δεν υπάρχει καμιά δημοκρατία. Μόνο όταν οι Έλληνες ενωθούν και γίνουν ένα σώμα, μία καρδιά, μία ψυχή, ένας νους, μόνο τότε θα υπάρξει μία λύση. Και σας πληροφορώ ότι εδώ και 15 χρόνια, είναι η πρώτη φορά που το λέω, κυρίως από το 2006, κινείται αοράτος και μυστικός μέσα στην κοινωνία ένα τάγμα αόρατο μυστικής φιλικής εταιρείας. Είναι η πρώτη φορά που το λέω. Και το λέω για να υποδηλώσω την αποφασιστικότητά μου. Κινείται από σπίτι σε σπίτι, από γειτονιά σε γειτονιά, από μοναστήρι σε μοναστήρι, από ενορία σε ενορία. Και δεν διεκδικούν τίποτα, αφύπνιση κάνουν. Όμως η πραγματικότητα έδειξε ότι ο ίδιος αυτός ο λαός θέλει κάτι άλλο, θέλει ένα άλλο πολιτικό σύστημα. Θέλει ένα πολιτικό σύστημα που θα προτάσει πρώτα την Ελλάδα. Θέλει ένα πολιτικό σύστημα που θα κάνει διπλωματία με το πρόσημο πρώτα η Ελλάδα. Θέλει μια οικονομική πολιτική που θα είναι πρώτα η Ελλάδα, πρόσημο. Θέλει μια διεθνή πολιτική που το πρόσημό της θα είναι πρώτα η Ελλάδα και μετά τα συμφέροντα των υπολείπων. Θέλει την αγροτική της οικονομία που θα είναι πρόσημο πρώτα η Ελλάδα, τα προϊόντα μας και μετά όλα τα άλλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκόσμιας αγοράς. Υπάρχουν τέτοιες πολιτικές. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι αυτό το σύστημα είμαι δεσμευμένος, γιατί το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη, θα κάνει την εμφάνισή του. Κινείται αοράτος, δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Επειδή είμαι στην καρδιά του συστήματος. Καμία. Ούτε κανείς μπορεί να το καπολευθεί. Έχουν γίνει όλοι ομαδάρχες. 200 από εδώ, 50 από εκεί, 60 από εδώ, κατεβαίνουν στις εκλογές και τι κάνουνε, τρώνε τα μούτρα τους. Και όμως αυτό το κίνημα που έχει σκοπό να συσπυρώσει τους Έλληνες, ποιους, όχι αυτούς που στο πίσω μέρος του κεφάλου τους έχουν το χρήμα και κινούνται με βάση την αίσθηση της οσμής του χρήματος, αλλά εκείνους που αγαπάνε την πατρίδα, αγαπάνε την οικογένεια, αγαπάνε τη Ρωμιοσύνη, αγαπάνε την Ορθοδοξία και νοιάζονται για το παιδί τους. Γιατί πάνω από 600.000 παιδιά έχουν φύγει στην ξενιτιά. Μόνο 500.000 έχουμε παράνομους στην Αμερική. Οι υπόλοιποι 200 είναι στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στη Σουηδία. 7 με 8.000 είναι γιατροί μόνο στη Σουηδία. Και γιατί να μην πάνε εκεί τα παιδιά, όταν πρώτος μισθός είναι 7.000 ευρώ. Θα κάτσει εδώ ο επιστήμονας που κάθισε 8-9 χρόνια στο πανεπιστήμιο να γίνει γιατρός για να πάρει 700 ευρώ και να είναι έωρος και μετέωρος του κάθε πολιτικού ανδρός. Ανδρός πολιτικού, βάλτε το σε εισαγωγικά, έτσι. Γιατί όλα αυτά εγώ προσωπικά τα θεωρώ ανδρίκελα. Που κλέβουν την ψήφο σας και την ψήφο μας και μας χειραγωγούν. Μας εκμεταλλεύονται και περνάνε αυτοί καλά και εμείς χειρότερα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό ειδικά το βίντεο, διακινήστε το. Ήμουν από αυτούς που σας είπα ότι δεν πρέπει τα βίντεο αυτά να διακινηθούν ώστε να μην μπούμε στο μάτι του συστήματος και αρχίζουν οι φασαρίες, κατεβάζουν από το YouTube κλπ. Αυτό το συγκεκριμένο, μιας και σας έδωσα μια σειρά από πληροφορίες που δεν τις έχετε, σας είπα για πράγματα που συμβαίνουν στην Αμερική, σας είπα για πράγματα που συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα. Ξαναλέω, υπάρχει ένα κίνημα που δουλεύει αοράτος, με όρους και προϋποθέσεις πραγματικά φιλικής εταιρείας, έτσι, και προετοιμάζει τον Έλληνα για την επόμενη μέρα. Αν θα είναι αυτή μετά από μια εθνική καταστροφή, αν θα είναι αυτή η επόμενη μέρα, εύχομαι να μην συμβεί κάτι τέτοιο, μετά από μια πραγματικά συλλογική διαδικασία και νόμιμη εκλογική διαδικασία, πάντως έρχεται η επόμενη μέρα. Το 2021, δεν το έχω γράψει ποτέ σε κανένα μου άρθρο για κανένα έτος. Είναι ένα έτος που θα σηματοδοτήσει πολλές, μα πάρα πολλές εξελίξεις. Θα θεμελιώσει μια σειρά από γεγονότα που θα καθορίσουν τα επόμενα με 50 με 60 χρόνια. Είναι στο χέρι του Έλληνα να σταματήσει να τυθασεύσει το εγώ. Μίλαγα με έναν καθηγητή πανεπιστημίου, πολύ γνωστό. Προβάλλεται ως πατριώτης. Δεν θα σας πω το όνομά του, θα τον φωτογραφίσω. Έχει γράψει πολλά. Για το κοσμοσύστημα, για τον ελληνισμό, για την αποδόμηση του ελληνικού κόσμου, για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πολλά. Φοβερός. Μιλούσα μαζί του προσωπικά. Ξέρετε τι μου είπε. Ποια είναι η πρότασή σου, του λέω, Γιώργο μου. Μου λέει, δεν έχουμε καμία ελπίδα. Είμαστε χαμένοι και καμένοι από χέρι. Τι να το απαντήσω. Να πω το όνομά του.
να το απαντήσω δημοσίως ή να βγάλω το ηχογραφημένο με τη συζήτησή μας. Δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοια, γιατί είναι η ώρα που πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Υπάρχει κατογράφηση όλων αυτών των παλικαράδων που είναι οι πατριώτες. Τυχαία, το 50 με 70% αυτών έχουν ρίζα στην αριστερά. Μήπως λέει κάτι αυτό. Τυχαία, λέω. Τυχαία, όλοι αυτοί οι πατριώτες έχουν ρίζα και καταβολή στην αριστερά. Άλλος από το ΚΚΕ, άλλος από το ΣΥΡΙΖΑ, άλλος από το διαλυμένο ΠΑΣΟΚ, λέει κάτι αυτό. Γι' αυτό δεν λέω ονόματα. Γιατί είναι η ώρα της ενότητας. Χρειάζονται όλοι. Δεν υπάρχουν λοιπόν για μένα, και το διακηρύσω πολύ καιρό αυτό, από το 2006, όσοι με παρακολουθείτε, σας ευχαριστώ, το λέω. Δεν υπάρχουν δεξιοί και αριστεροί. Πρέπει να σκεφτόμαστε μπροστά. Υπάρχουν μόνο Έλληνες. Για να μπορέσει η Ελλάδα λοιπόν να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, που το επόμενο βήμα είναι ένα νέο πολιτικό σύστημα. Ένα νέο πολιτικό σύστημα που θα προτάσει σε όλες τις εκφάνσεις, σε όλους τους θεσμούς, πρώτα την Ελλάδα και μετά όλα τα άλλα. Προσέξτε, δεν είπα να βγάλουμε έξω τον πονεμένο που έχει καταντήσει την Ελλάδα από θήκη ψυχών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το παγκόσμιο σύστημα. Όχι. Υπάρχουν τρόποι να το διαχειριστείς αυτό το υλικό, γιατί είναι άνθρωποι, έχουν ψυχή. Και εγώ στην Αμερική μετανάστης είμαι. Αλλά ξέρω πώς πρέπει να διαχειριστούμε αυτόν τον ανθρώπινο πόνο. Και εσείς το ξέρετε. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να είμαστε πρώτα ενωμένοι. Και αυτό που περισσεύει, ή από το υστέρημα ή από το περίσσευμα, να το δώσουμε και σε αυτόν που πονάει. Γιατί αν δεν του δώσουμε να φάει, θα μπει και θα το πάρει μόνος του. Εάν δεν τον βοηθήσουμε, θα το διεκδικήσει μόνος του. Γιατί αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Δεν λέω κάτι που δεν είναι γνωστό. Ξέρω ότι πήδηξα σε πολλά θέματα. Ο φίλος μου Ευρυπίδης μου έχει πει, σε παρακαλώ, να πιάνεις ένα θέμα, να το αναλύεις μέχρι εκεί που δεν παίρνει, αλλά ένα θέμα. Δεν γίνεται, Ευρυπίδη μου. Δεν γίνεται. Διότι όταν υπάρχει η ροή του λόγου, η ζωντάνια και η αμεσότητα με τον κόσμο που μου στέλνει mail, μου στέλνει SMS, δεν απαντάω σε όλους, δεν μπορώ να απαντήσω. Πρώτα-πρώτα ευχαριστώ. Και αποφεύγω το να γίνεται διάχυση και αλληλοδιάδραση με αυτά τα βίντεο, γιατί αν αρχίσουν και ανεβαίνουν, το εξηγώ γιατί κάποιοι μου γράψατε κάτι, κάποιοι θα στείλουν καταγγελία στο YouTube και θα κατέβουν όλα. Γι' αυτό δεν θέλω την πολλή διαφήμιση. Αλλιώς θα υπάρχουν τρόποι. Τα κλειδιά τα γνωρίζω. Αυτή είναι η δουλειά μου. 35 χρόνια. Δεν χρειάζεται. Αν το δουν 500, 1000, φτάνει. Αυτοί οι 1000 είναι πρεσβευτές αυτού του μηνύματος να το πάνε σε άλλους 10.000. Δεν χρειάζονται πολλά views. Χρειάζεται να μαζευτούν κάποιοι, να το δουν σε ένα σπίτι, άλλοι 20 και να το μεταδώσουν. Δεν χρειάζεται να έχω εγώ νούμερα για να λέω τι καλά που έχω νούμερα στο YouTube ή στη σελίδα μου. Δεν τα χρειάζομαι αυτά. Δεν μου προσθέτουν τίποτα. Εάν δεν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, θα πάψω κι εγώ να υπάρχω. Εάν δεν είμαστε μαζί ενωμένοι, μαζί, όχι με θολοκουλτούρες, όχι με ψέματα, όχι με υφαρπαγές ιδεών από τον ένα στον άλλον, αλλά ενωμένοι πραγματικά, όχι με το πίσω μέρος του κεφαλιού μας που είναι το χρήμα, γιατί αυτός έρχεται από την Αμερική, αλλά ενότητα. Ξαναλέω λοιπόν και κρατήστε το αυτό. Δεν ξέρω αν έχω την εξουσιοδότηση να πω περισσότερα. Εάν μου δοθεί εξουσιοδότηση, σας πληροφορώ ότι δεν θα το κάνω αποκλειστικό, θα το δώσω και αλλού. Υπάρχει ένα κίνημα που κινείται μυστικός και οράτος στους κόλπους της κοινωνίας. Άλλωστε τα ακούτε και από τον Τράγκα, τα ακούτε από εδώ και από εκεί από δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι τι είναι, πομποδέκτες. Βλέπουν τι λέει η κοινωνία. Όταν λοιπόν μαθαίνουν ότι στη Θεσσαλονίκη μαζεύονται σε διάφορα σπίτια, σε διάφορα μοναστήρια, στο Βόλο, στην Πελοπόννησο, στην Αρκαδία, στην Κρήτη, τι κάνουν αυτοί. Σίγουρα δεν συνωμοτούν εναντίον της συντεταγμένης πολιτείας και εναντίον του κράτους. Αφυπνίζονται καταρχήν. Συζητάνε. Ψάχνουν να βρουν ιδέες πώς μπορεί να γίνει καλύτερη η χώρα, παραγωγικότερη, πώς ο ένας θα βοηθήσει τον άλλον. Αυτό εννοώ λοιπόν. Είναι μια γραμμή που χτυπάει διαρκώς γιατί πρέπει να μπω σε μια σύσκεψη. Παρακαλώ πάρα πολύ λοιπόν, κρατήστε ότι υπάρχει ελπίδα. Αρκεί να την έχουμε ζωντανή. Και η ελπίδα γίνεται καλύτερη και αποτελεσματικότερη σε πράξη όταν είμαστε ενωμένοι. Ξέρετε πότε οι Έλληνες θα πάνε μπροστά? Όταν μαζευτούν 200-500 και δίνει ο ένας τον άλλο τη θέση του για να γίνει η κεφαλή του αγώνα, η κεφαλή ενός πολιτικού φαρέα. Μόνο τότε θα πάνε μπροστά. Εγώ ξέρετε τι έχω δει από το ρεπορτάζ. Όλοι θέλουν να γίνουν αρχηγοί. Παρακολουθώ και καταγράφω στο πολιτικό ρεπορτάζ συνέδρια. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι θέλετε. Και της Αμερικής και της Ευρώπης. Είναι διαφορετική η πολιτούρα στην Ευρώπη. Ξαναλέω, και στην Αμερική τελείως διαφορετικά. Αλλά στην Ελλάδα ο αρχηγός.
Και μόλις βγει ο αρχηγός, αμέσως θα πάει μπροστά όταν ο Έλληνας καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να έχει το ζενίθ του, τον εγωισμό του. Όταν μπει στη λογική του εμείς, και δεν εννοώ όλες αυτές τις ασυναρτησίες που ακούω από καιρού εις καιρού από διάφορους εμπόρους της πίστεως ή εμπόρους της πατρίδας και εθνοκάπηλους, πατριδοκάπηλους, κάτι λαμόγια και τσιράκια που ήταν στο σύστημα κάποιους τυπάκους οι οποίοι ήταν υποτακτικοί της κυρίας Τάλια Δραγώνα και τώρα έγιναν ξαφνικά πατριώτες και ανακάλυψαν τη Ρωμιοσύνη λέγοντας διάφορα του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη, έγιναν θεολόγοι από φυσικομαθηματική. Δεν εννοώ αυτά. Αυτά είναι μικρά σταγονίδια τα οποία υπάρχουν και καλώς που υπάρχουν. Θα πω κάτι και με αυτό θα κλείσω, με αυτό το 20 λεπτό θα κλείσω. Αυτή η κρίση, γιατί έχω μάθει στη ζωή μου, ο πνευματικός μου και ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, για τον οποίο έχω γράψει, και ο Αλέξανδρος Βάμβας, αυτός που με πήρε και με σπούδασε και με μεγάλωσε, μου έμαθαν ένα πράγμα. Να βλέπω πίσω από αυτό που υπάρχει, πίσω από την κουζίνα, πίσω από την κουρτίνα, με συγχωρείτε. Να βλέπω, να ψάχνω την αλήθεια. Να μην αρκούμε με το να βάλω το δάχτυλό μου στον τύπο των ήλων. Να ψάχνω τα πάντα. Να διαβάζω, να διασταυρώνω. Πρώτα από αυτούς το έμαθα. Όσο περίεργο για σας φαίνεται. Και μετά το είδα στην πράξη, στη δημοσιογραφία. Έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα που κάνει μια προηγμένη κοινωνία, κοινωνία η οποία έχει πρόοδο πραγματική, όχι αυτό που έφτιαξαν οι Βαβαροί και μας έχουν βάλει, αντικατέστησαν τον Μπαξίση με τον Ρουσφέτη, έτσι, τον Μπαξίση που έδινε ο Τούρκος, ο Βαβαρός το έκανε Ρουσφέτη. Και πάει λέγοντας, 200 χρόνια αυτή η ιστορία. Όταν ο Έλληνας ομονοήσει και παραμερίσει τους εγωισμούς, ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ, αλλά το κοινό, το εμείς, θα βγάλει από τους καλύτερους, τους άριστους. Έλεγα λοιπόν, θα σταθώ σε αυτό, για να δώσω μια νότα ελπίδας, ότι υπάρχει ένα κίνημα που κινείται ζωηρά, αοράτος και μυστικός, όπως τα υπόγεια ύδατα στον υδροφόρο ορίζοντα που ποτίζουν τα άνθη και ανθίζουν. Αυτό το κίνημα λοιπόν αρχίζει και ανεβαίνει προς τα πάνω. Έχει πολλά άνθη. Είναι απλωμένο παντού. Δεν υπάρχει μέρος που υπάρχουν Έλληνες και δεν είναι απλωμένο αυτό το κίνημα. Δεν ξέρω τι όνομα θα πάρουν, τι θα κάνουν, τι θα αποφασίσουν οι κεφαλές. Ξέρω όμως ότι υπάρχει. Ξέρω ότι εδώ και χρόνια γίνονται συναντήσεις σε σπίτια, σε μοναστήρια, σε νηπιαγωγεία, σε κινηματογράφους. Τον καιρό μάλιστα ιδιαίτερα αυτού του εγκλισμού, ένα καλό που έκαναν οι κρατούντες είναι ότι έφεραν όλο αυτό τον κόσμο μέσω διαδικτύου ακόμα πιο κοντά. Και φυσικά το σύστημα και το κράτος το ξέρει αυτό. Απλώς δεν κάνουν κάτι παράνομο για να τους διαπομπεύσουν και να τους κάνουν ό,τι κάνανε οι Αμερικανοί και κάποιο άλλο παλιό σύστημα στο Στροσκάν, ό,τι κάνανε εδώ σε κάποιους ανεγκέφαλους οι οποίοι έδωσαν αφορμή, γι' αυτό και δεν τους έχουν βάλει στο στόχαστρο, γιατί δεν κάνουν κάτι παράνομο. Όμως ότι κάτι ετοιμάζεται, σας το λέω. Σας έλεγα πριν ότι το λέει ο Τράγκας, χρόνια. Το λέει τα 3-4 τελευταία χρόνια, που έχω την εντύπωση ότι οι ίδιοι αυτές οι κεφαλές άφησαν αυτή τη διαρροή να υφέρπει και να υπάρχει ότι κάτι ετοιμάζεται. Το λένε και άλλοι συνάδελφοι. Σας το επιβεβαιώνω. Γιατί ενδεχομένως να είμαι ένας από τους πολύ λίγους δημοσιογράφους που έχει τύχει να δω με τα μάτια μου αυτή την κίνηση. Σε όλη την Ελλάδα. Και στην Αμερική. Και στην Αγγλία. Και στην Ρωσία. Σε ομάδες Ελλήνων. Επομένως λοιπόν υπάρχει ελπίδα. Ξαναλέω ότι το 2021, καλός ή κακός, είναι 200 χρόνια που όπως και να το κάνουμε, είναι γεμάτα βιώματα, γεμάτα ιστορίες, γεμάτα σελίδες μελανές, σελίδες γεμάτες αίμα. Ελάχιστες είναι οι σελίδες που είναι σελίδες δόξας του ελληνικού λαού. Ξέρω, θα μου πείτε, έχουμε τους νικηφόρους πολέμους του 1940, έχουμε τους νικηφόρους πολέμους όταν παραλίγο να φτάσουμε στην Άγκυρα. Ναι, αλλά αυτά είναι στιγμές της ιστορίας. Όλη η υπόλοιπη ιστοριογραφία 200 ετών είναι γεμάτη μελανές και μαύρες σελίδες. Έχουμε βγάλει προσωπικότητες, βεβαίως. Έχουμε βγάλει ιστορικά αναστήματα, βεβαίως.
Έχουμε βγάλει επιστήμονες, βεβαίως. Έχουμε βγάλει νομπελίστες, βεβαίως. Έχουν όλοι αυτοί ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ήταν μακριά από το εγώ. Και ο Ελίτης, και ο Σεφέρης, και όποια μεγάλη προσωπικότητα και διανόηση και να δείτε, ο πρώτος κυβερνήτης, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Μακριά από το εγώ. Ζούσε σαν καλόγερος. Τον κατηγόρησαν, τον λάσποσαν και θα τον πολεμήσουν ακόμα. Γιατί? Γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε αυτό που λέμε εντύπω στην πολιτική πράξη, στο συνέδριο της Βιέννης το 1815, εκεί αποφασίστηκε η τύχη της Ευρώπης και αυτά ακριβώς ζούμε τώρα. Αυτά που αποφασίστηκαν επί τόσες ημέρες ή μη και μήνες στο συνέδριο της Βιέννης του 1815 για το αν θα είναι ελεύθερη η Ελλάδα κλπ. Κλπ. Έτσι. Υπήρχε ένας Βρετανός που είπε με σθένος δεν συμφέρει κανένα να είναι πραγματικά ανεξάρτητη η Ελλάδα. Θα ανήκει ή στη Ρωσία ή σε εμάς. Πού ανήκει τώρα? Παρέδωσε τη σκητάλη Μεγάλη Βρετανία σε μια άλλη υπερδύναμη που είναι δικό της γέννημα. Η Ελλάδα πρέπει να ανήκει στον εαυτό της. Κάποιος δημαγωγός είπε η Ελλάδα στους Έλληνες. Ήξερε τι είπε, όχι γιατί γνώριζε καλά την ιστορία, προς Θεού. Αλλά ήταν καλός δημαγωγός. Και έχει χορτάσει από αυτούς η Ελλάδα. Γι' αυτό και θεωρώ υγιές το γεγονός ότι υπάρχει αμφισβήτηση παντού και ιδίως στην νεολαία, σε οτιδήποτε και αν φαίνεται. Υπάρχει ο κύριος Βελόπουλος. Ωραία. Και σοουγά. Πού κινείται? Στις ίδιες ράγες του πολιτικού συστήματος. Σας το λέω εγώ, θα πάρει το 3% 3,5% θα το κάνει 5%. Μπορεί να το κάνει και 6%. Ως εκεί. Δεν τον εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Γιατί είναι παιδί αυτού του συστήματος. Η πάρτι μου, το χρήμα. Και αν μελετήσει κανείς και αυτά που λέει σε αυτό το βιβλίο που είναι copy-paste διαφόρων τάσεων και απόψεων, δεν έχει κάποια φρέσκια ιδέα για τη διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Δεν έχει. Λέει που θα χρησιμοποιήσουμε τον πρωτογενή τομέα, τον δευτερογενή τομέα κλπ. So what. Οικονομία, Ελλάδα κλπ. Όλοι αυτό λένε. Έχουμε μελετήσει με φίλους, με μια ομάδα και έχω δει από τη δουλειά που έχουν κάνει σε αυτή την προσπάθεια ότι από το 1843 μέχρι τώρα πάνω από 480 κόμματα ή κινήματα έχουν καταγραφεί με ένα κοινό πρόσημο. Πίσω από όλα, όλα φτιαχνόντουσαν με το ίδιο μοτίβο. Κάποια παρέα έβρισκε κάποιον τον ανακήρυξε αρχηγό, αυτός μετά έπαιρνε και τον παρέα. Ό,τι δηλαδή γινόταν στο γυρούσι με τον πρωτοκαπετάνιο, τώρα το έχουμε κάνει λίγο πιο εξευγενισμένα. Δεν είναι έτσι όμως η πολιτική. Η πολιτική έχει το συλλογικό στοιχείο, το εμείς. Ήξερα κάποιους στην περίοδο των συλλαλητηρίων που ρώταγαν ποιος θα βγαίνει στην τηλεόραση, όνομα και μη χωριό, να μην πω το όνομά του. Ποιος θα λέει αυτά, πήγαν και κάνανε και κόμματα μετά. Και αφού δηλώνανε ότι εγώ δεν θα κάνω κόμμα, δεν είναι από πίσω μου κανείς, αλλά πηγαίνανε και κάνανε κρυφές συνομιλίες με όλους, σε ποιους, και αφού δεν μπήκανε σε κάποια ψηφοδέλτια του συστήματος, του κομματικού συστήματος, φτιάξαν τα δικά τους κομματίδια. Γιατί κομματίδια κατέληξαν. Γιατί? Για να ταΐζουν τον εγωισμό τους. Κανείς δεν σκέφτηκε πραγματικά το μέλλον των παιδιών μας. Το μέλλον των παιδιών μας και το μέλλον της Ελλάδος το σκέφτονται μόνο όσοι παραμερίζουν το εγώ. Έλεγα για ένα σαλτιμπάγκο που κυκλοφορεί λέγοντας διάφορες ασυναρτησίες. Δεν έχει κάποιο κόσμο, δεν θα πω το όνομά του, δεν ήρθε η ώρα, αλλά πρόκειται για σαλτιμπάγκο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ο υποτακτικός της Θάλιας Δραγώνα να μιλάει τώρα για πολυκεντρικά συστήματα, να κλέβει. Γιατί δεν έχει πολιτική πρόταση. Δεν έχει κάποια πολιτική πρόταση. Να λέει διάφορα. Να μπλέκει το Χριστό. Ενώ υπάρχει απάντηση που έδωσαν ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Θεολόγος πάνω σε αυτά, τα έλεγαν στους αυτοκράτορες, οι εκάστοτε φωτισμένοι πατέρες, δεν μπλέκουμε με την πολιτική. Όποτε έμπλεξε η πολιτική με τη θρησκεία και δει την Ορθοδοξία, είχαμε κακά αποτελέσματα. Οδηγηθήκαμε στο 1204 και αργότερα στο 1453. Ξαναλέω. Όποτε έμπλεξε η Ορθοδοξία με την πολιτική πραγματικότητα, στα γρανάζια της, είχαμε τότε το 1204 και αργότερα το 1453. Όποτε έμπλεξε η Ορθοδοξία, όχι η Ρωμιοσύνη, η Ορθοδοξία με την πολιτική ασυναρτησία, την καμαρίλα, την πολιτική διαφθορά, είχαμε καταστροφές το 1922. Ήταν αποτέλεσμα τέτοιου είδους συναλλαγής. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο και να μην τη βλέπουμε. Επομένως λοιπόν, όσοι προαλήφουν αυτό
για αρχηγηλίκια, για προεδρηλίκια και μου μπλέκουνε το Χριστό, την Ορθοδοξία και πολύ περισσότερο κάποια συνείδητη Ρωμιοσύνη, χωρίς να ξέρουν το βάθος της Ρωμιοσύνης, έτσι. Αυτοί υπηρετούν το βαθύ σύστημα, το οποίο τι έχει σκοπό του, να κατατεμαχίζει, να κομματιάζει, εξού και το κόμμα, το ελληνικό σώμα, την ελληνική ψυχή, την ελληνική διανόηση, τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική παιδεία. Αυτή είναι η δουλειά του ελληνικού κομματικού συστήματος. Να κομματιάζει. Τι λέει? Κόμμα. Για δείτε την ετυμολογία, γιατί να είναι κόμμα. Και όχι μια συλλογική οντότητα, πολιτική οντότητα. Συλλογική όμως. Σας παρακαλώ λοιπόν, προβληματιστείτε με αυτή την παρέμβαση. Είναι μια παρέμβαση που γίνεται λίγες ώρες αφού του είδαμε όλο αυτό το χολιγουτιανό θέαμα στην Ουάσιγκτον με την ορκομοσία του 46ου Προέδρου κάτω από σιδερόφρακτες συνθήκες, κάτω από πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας, όπου έλειπε ο λαός. Αυτό λέει πάρα πολλά. Με αυτό άρχισα, με αυτό θα κλείσω. Μια δημοκρατία από την οποία λείπει ο λαός δεν είναι δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή, την ανοχή σας. Εάν έχετε την καλοσύνη, διασταυρώστε όλα αυτά που λέω, γιατί αυτή είναι η ουσία της δημοσιογραφίας, η διασταύρωση, αυτό είναι το κύτταρο της αλήθειας και μετά είμαι στη διάθεσή σας. Δεν ξέρω πότε θα επανέλθω, ευκαιριακά το κάνω. Άλλωστε είπα ότι δεν θα κάνω κάποια βιομηχανία, είπα ότι αυτές οι δημόσιες παρεμβάσεις έχουν το χαρακτήρα του να είναι μια μικρή τονωτική ένεση, ένα μικρό μπόλιασμα στην ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και την επιμονή σας ή την τόλμη σας να παρακολουθείτε αυτού του είδους την φωνή η οποία υπάρχει κάπου στο διαδίκτυο. Να είστε καλά, ο Θεός να ευλογεί τις οικογένειές σας, να έχουμε καλύτερες ειδήσεις το 21, να είναι μια χρονιά καλύτερη από το 20 και τα προηγούμενα χρόνια, να έχει λιγότερο πόνο και λιγότερη οδύνη, περισσότερη γαλήνη και περισσότερες στιγμές ευτυχίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.